Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Χαιρετίζουμε την Ομοσπονδία σας, την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών της Ελλάδας με τρία τέκνα. Βεβαίως είστε πολύτεκνες οικογένειες και από αυτή τη σκοπιά το ελληνικό κράτος πρέπει να αναγνωρίσει ότι είστε πολύτεκνοι και ισότιμοι με τους υπόλοιπους που έχουν επίσης πάνω από τρία τέκνα. Ξέρετε την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για αυτό το ζήτημα και βεβαίως βιώνετε τις συνέπειες από την μεγάλη ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στην ενέργεια, στη στέγη, εσείς πολύ περισσότερο από ότι άλλες κατηγορίες, άλλες οικογένειες από τον ελληνικό πληθυσμό. Και βεβαίως ζείτε επίσης έντονα τις τεράστιες μειώσεις που έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια στους μισθούς, στις συντάξεις, με αποτέλεσμα να έχει επιπτώσεις αυτό στην ίδια τη διαβίωση της πολύτεκνης οικογένειας. Εμείς υποστηρίζουμε τα αιτήματά σας, έχουμε κάνει σχετικές ερωτήσεις, υπερωτήσεις στη Βουλή, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τους κυβερνώντες, τα αρμόδια Υπουργεία, την κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, στην επίλυση των αιτημάτων και αυτό το ζήτημα της απαραίτητης εξομοίωσης των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες οικογένειες πρέπει επιτέλους να πάρει το δρόμο του. Σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπόσχεται, σας το λέω από την αρχή, να συνεχίσει το έργο του και την άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας ακούσω, να δούμε τι νεότερα έχουμε, γιατί δεν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν καινούργια στοιχεία και να ακούσουμε και σκέψεις και προτάσεις τι θα μπορούσαμε περισσότερο αυτή την περίοδο να κάνουμε.